Μπλόκο στην Εθνική Οδό Λάρισας Κοζάνης έστησαν το μεσημέρι γύρω στις 12 με τρακτέρ αγρότες από την περιοχή των Δένδρων, των Πλατανουλίων και της Αγίας Σοφιάς του Τυρνάβου, διοκόπτοντας για λίγη ώρα την κυκλοφορία και θέλοντας να στείλουν ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση για τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή. Αποφασίσαμε σήμερα να κλιμακώσουμε τον μπλόκο μας, γιατί η εξαγγελία στον Πρωθυπουργό δεν είναι προς την ευχάριστη κατεύθυνση. Όπως βλέπετε, το πίσω μας είναι ηλικιές σημαίες. Είναι νέα παιδιά που θέλουν να μείνουν στη χώρα μας και στην περιοχή μας. Ζητάμε τον Πρωθυπουργό να βάλει καλά στο μυαλό του ότι εμείς ήρθαμε εδώ πέρα για να διεκδικήσουμε τα δίκαια αιτήματά μας. Οι αγρότες του Τυρνάβου διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι δεν συμπεριλήφθηκαν στην προκαταβολή των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ. Δεν είναι δυνατόν να είναι στα πνιγμένα στη Θεσσαλία, στα παραπίνια, απλήρωτα αμπέλια, δεντροκαλλιέργειες όπως ροδάκινα, επιτραπέζια και βιομηχανικά και να κάνουν τα λάθη να πληρώνουν σε περιοχές προκαταβολές ο ΕΛΓΑ. Δεν λέμε, συνάδελφοι, πνιγμένοι να τα δώσουν, αλλά να υπάρχει μια σειρά. Πρωθυπουργέ, σε παρακαλούμε, πρέπει οπωσδήποτε να δεις προσωπικά το θέμα. Επίσης, ανέφεραν πως όλοι οι αγρότες που έχουν στήσει μπλόκα στη χώρα διεκδικούν μείωση του κόστους παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο, ρεύμα στα 7 λεπτά την κιλοβατόρα και έναν κανονισμό του ΕΛΓΑ που να τους καλύπτει από τις φυσικές καταστροφές. Ενισχύουμε τα μπλόκα και θα τα ενισχύσουμε κι άλλο μέχρι να ακούσουμε αυτά που θέλουμε να ακούσουμε από την κυβέρνηση. Όταν μου δίνει εμένα 4 ευρώ πετρέλαιο, ενώ για να καλλιεργήσω ένα στρεμμαχωράφι θέλω 100 ευρώ και πετρέλαιο, δεν γίνεται τίποτα. Με πας, δεν πας για δουλειά. Δεν θα πρέπει να μας απογοητεύσει. Γιατί εάν γίνει αυτό, θα έχουμε συνέχεια και θα διεκδικήσουμε άλλες μορφές μετά αγώνα, που είναι, πιστεύω, θα είναι πιο επώδυνες για τον λαό και για μας. Ενώ ότι θα προβούμε να κάνουμε καταλήψεις στις πόλεις μας, στις φορείες μας, στις τράπεζες. Δεν θέλουμε να ενοχλήσουμε τον κόσμο, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουν ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Έχουμε μείωση στις επιδοτήσεις 59%. Αυτή η μείωση δυστυχώς θα πάει στα ράφια στο σούπερ μάρκετ και θα την πληρώσει ο ελληνικός λαός. Για όση ώρα κράτησε η διαμαρτυρία, γινόταν εκτροπή της κυκλοφορίας από την ελληνική αστυνομία μέσω παρακαμπτηρίων οδών.